Υπάρχει μια αναστάτωση διότι έχει κυκλοφορήσει ευρέως και ήδη αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και η Ομοσπονδία να ασχολείται με το θέμα ότι θέλουν να κλείσουν τις κοινωνικές δομές. Τώρα, για ποιο λόγο θέλουν να κλείσουν αυτές τις κοινωνικές δομές οι οποίες λειτουργούν τόσα χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε επιβαρύνουν τον κρατικό πολυπολισμό, ούτε είναι λεφτά μέσω ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το 2023 πιστεύω ότι υπάρχει χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών. Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη απώλεια για τον κόσμο. Αυτό, αλλά και για τους ίδιους τους Δήμους. Όταν λέμε κοινωνικές δομές, για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος. Μιλάμε για κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο και το κέντρο κοινωνίας. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να συνεχιστούν, διότι κάνουν ένα πολύ καλό έργο. Το κοινωνικό παντοπολείο αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολλά άτομα μέσα στη Χίο. Και το κοινοτικό φαρμακείο με τις πολλές δωρεές των ίδιων των χιωτών και με κάποιους άλλους που μας δίνουν φάρμακα, δίνουμε δωρεάν φάρμακα, βέβαια πάντα με ιατρική συνταγή, σε ευπαθείς ομάδες. Οπότε εσείς έχετε κάποιο πρόγραμμα, θα κάνετε κάποια συνάντηση για αυτό το θέμα, γιατί απασχολεί αρκετά και τους εργαζόμενους. Ευελπιστώ στις επόμενες μέρες να έχουμε μια ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας που υπάγονται οι δύο δομές και ευελπιστώ να συνεχιστεί το πρόγραμμα, γιατί η άποψή μας όλων είναι ότι αυτές οι δομές πρέπει να συνεχιστούν, γιατί είναι για καλό σκοπό.